φιλοξενοδόξω τον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου για να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια δράσης και προσφοράς του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Ο σύνδεσμός μας, εκ της ιδρύσεώς του, επιτελεί σημαντικό κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο και γι' αυτό έχει εμπλουτιστεί στη συνείδηση του κόσμου και συνεχίζει τη λειτουργία του έως και σήμερα που γιορτάζουμε τα 80 χρόνια ιστορίας του. Έχει τιμηθεί με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών και με το σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου Α. Τάξος από τον Μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρίας Παρθένιο. Σήμερα θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Θα θυμηθούμε όλοι μαζί σημαντικούς σταθμούς από την πορεία του συνδέσμου μας. Παρακαλώ τον Μακαριώτα, τον Πάπα Πατριάρχη Αλεξανδρίας Παρθένιο και τον Θεόδωρο τον Δεύτερο, όπως μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Η πίστη και η προσήλωση σε ένα κόσμο ζωντανών και περασμένων ανθρώπων στα έργα τους, στις φωνές τους, στο ρυθμό τους, στη δροσιά τους. Αυτός ο κόσμος όλος μαζί μου έδωσε το συναίσθημα πως δεν είναι μια αδέσποτη μονάδα, ένα άχερο σταρόνι. Μου έδωσε τη δύναμη να κρατηθώ ανάμεσα στους χαλασμούς που ήταν της μοίρας μου να ειδώ. Κι ακόμη με έκανε να νιώσω πως ο άνθρωπος έχει ρίζες κι όταν τις κόψουν πονεί. Η αποστολή, το έργο και η προσφορά του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων τα τελευταία 80 χρόνια δεν θα μπορούσαν να συνοψιστούν με καλύτερο δυνατό τρόπο παρά μέσω των λόγων αυτών που διάβασα του Γιώργου. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση να παραβρίσκουμε σήμερα στα 80 χρόνια του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλάδων. Όταν εγώ σκέφτομαι τους Αιγυπτιώτες, αντιλαμβάνομαι ότι ο ελληνισμός της Αιγύπτου αποδεικνύει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυλής μας, με το πιο έντονο, με το πιο ουσιαστικό τρόπο. Πρώτον, ότι είμαστε ένας λαός που παλεύει, ένας λαός που μπορεί να δημιουργήσει σε δύσκολες συνθήκες. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Ελλήνων είναι ότι αγαπάμε την πατρίδα μας. Και η προσφορά των Αιγυπτιωτών στη μητέρα πατρίδα από τα πρώτα χρόνια που η κοινότητα άρχισε να δημιουργεί ήταν έντονη. Οι ευεργεσίες των Ελλήνων της Αιγύπτου προς τη μητέρα πατρίδα καταδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την αγάπη που έχει ο Έλληνας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δράση σας, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή συνέχεια. Σε όσους είναι ήδη ακόμα στην Αίγυπτο, καλή δύναμη και ελπίζω η κοινότητα πάλι να αποκτήσει την έννοια του παρελθόντος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Υπουργού Εξωτερικών, τον κ. Γεροντόπουλο, αρμόδιο για θέματα προηγούμενου ελληνισμού, για τη σημερινή εορταστική εκδήλωση, καθώς και τις ευχές του για την εγόδοση των στόχων του Συνδέσμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ορισμένοι εκ των επιφανεστέρων εθνικών ευεργετών έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στην Αίγυπτο. Σας έτυχε η τιμή να ζήσετε σε έναν τόπο τον οποίο ελάμπρυνε ο ελληνισμός με την παρουσία του στο ρου της ιστορίας. Σήμερα ο ελληνισμός της Αιγύπτου δημιουργεί, προοδεύει, διδάσκει και διδάσκεται την γλώσσα και την ιστορία του, τιμά και υπηρετεί την ορθόδοξη πίστη του με τις ευλογίες του Μακαριώτατου και υπό τη σκέπη του παλαιότερου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Το γεγονός ότι κατά την περίοδο ακμής του ελληνισμού στη χώρα αυτή λειτουργούσαν σε 34 διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου, συνολικά άνω των 80 ελληνικών εκπαιδευτηρίων, με περισσότερους από 11.000 μαθητές, μαρτυρεί τη ζωτικότητά του, την έφεση των ελληνοπαίδων στην παιδεία, καθώς και γενικότερα το αξιόλογο έργο του ιδιωτικού ελληνισμού στο μορφωτικό πνεύμα. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, η πατρίδα έχει ανάγκη της στηρίξεως, του δυναμισμού και των επικοδομητικών ενεργειών όλων, και βεβαίως και των δικών σας και της ομογένειας της Αιγύπτου στην εθνική προσπάθεια. Εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και κάθε επιτυχία στους ευγενείς στην εμπόδοση των ευγενών στόχων του Συλλόγου σας. 80 χρόνια πέρασαν, εγώ θα έβαζα τη λέξη προσφορά πριν από τη δράση. Ο Σύνδεσμος έχει προσφέρει με ποικίλους τρόπους στους συνανθρώπους μας, σε αυτούς που έχουν ανάγκη και συνεχίζει καθημερινά να το κάνει. Έχει βοηθήσει στο πνεύμα, έχει βοηθήσει και στη διατήρηση της μεγάλης ιδέας των Αιγυπτιωτών. Ο προβληματισμός όλων είναι αν τα 80 θα γίνουν 100 ή θα γίνουν 200. Το μήνυμα που μεταφέρω από την Αίγυπτο και από τις κοινότητες κάτω
είναι ότι ναι, εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνουν και 100 και πολύ παραπάνω. Να συγχαρώ το Σύνδεσμο για την προσφορά του, να συγχαρώ τα πρόσωπα, γιατί ο Σύνδεσμος αποτελείται και από πρόσωπα και σημαντικά πρόσωπα που πέρασαν όλους αυτούς και προσέφεραν την ψυχή τους, θα έλεγα, για να μπορέσει ο Σύνδεσμος να συνεχίσει. Να ευχηθώ να γιορτάσουμε τα 100 και να γιορτάσουν οι άλλοι τα περισσότερα χρόνια. Καλές γιορτές σε όλους. Σας ευχαριστώ. Η Πρεσβυγενής Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρίας, που φέτος συμπληρώνει 170 χρόνια ζωής, υποκλίνεται βλαβικά και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, που κλείνει 80 χρόνια πλούσια σημαντικής προσφοράς. Βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, συμμετέχοντας στον εορτασμό αυτό, τιμώντας όλους εκείνους τους Αιγυπτιώτες που αφού έφυγαν από τη δεύτερη πατρίδα τους, δεν ξέχασαν, αλλά με το έργο τους και τη συμβολή τους αγωνίστηκαν για 8 δεκαετίες γύρω και μέσα από το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών, με αντίξιες πολλές φορές συνθήκες, για να κρατήσουν άσβεστη την φλόγα του Αιγυπτιωτισμού και να προσφέρουν από το περίσσευμα της ψυχής τους πάρα πολλά. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ από βάθος καρδιάς και να μεταφέρω τα αληθινά, ειλικρινή αισθήματα αγάπης, ευχαριστειών και συμπαράστασης του Προέδρου κ. Ιωάννη Σιώκα, το μελό της Κοινοτικής Επιτροπής και σύσσωμης της Ελληνικής Παροικίας Αλεξάνδρειας, στην Πρόεδρο του Συνδέσμου, την αγαπητή κυρία Κρυστάλλο Τρίμη, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, στα ενεργά και αυτόραστα μέλη των Επιτρόπων του Συνδέσμου και σε όλους εσάς για όσα κάνετε και όσα προσφέρετε. Καλές γιορτές. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του συνεργασμού των 80 χρόνων του συνδέσμου μας. Στα φόντα που έχετε παραλάβει, κατά τη γνώμη σας, στη γραμματεία μας, υπάρχουν αναλυτικά τα γραφικά σημειώματα των ομιλητών. Κυρίες και κύριοι, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων έχει διανύσει αισίως μια ιστορική διαδρομή 80 χρόνων, μια διαδρομή τόσο πλούσια σε δράση και προσφορά που για να καταγραφεί στο σύνολό της θα χρειάζονταν εκατοντάδες σελίδες. Έτσι, στην ομιλία μας αυτή θα προσπαθήσουμε να σχεδιαγραφίσουμε απλά τους ιστορικούς σταθμούς αυτής της πορείας. Το βέβαιο είναι πως με την απόφαση 10.233 του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19 Δεκεμβρίου του 1933 ιδρύθηκε ο Σύλλογος των Εξεγύπτου και Σουδάν Ελλήνων. Πρώτος πρόεδρος εκλέγεται ο τότε υπουργός Παναγιώτης Χατζηπάνος. Το 63, χρονιά που εγγράφονται στο Σύνδεσμο 1.354 νέα μέλη, οι προσπάθειες του Συνδέσμου οδηγούν στην ένταξη των Αιγυπτιωτών στα ασφαλιστικά ταμεία, ένα πρώτο κέρδος στη σκληρή επιτυχημένη μάχη που έδωσε ο ΣΑΙ για την ασφαλιστική κάλυψη και εξασφάλιση των συμπατριωτών μας, κυρίως μέσω της Επιτροπής Συνταξιοδοτικών που σχηματίστηκε το 1976. Το 1984, ο Σύνδεσμος των 2.500 μελών διοργανώνει με επιτυχία το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο, στην πρώτη σύναξη εκπροσώπων Αιγυπτιωτών Ελλήνων από όλα τα μέλη της γης και όλων των Αιγυπτιώτικων σωματείων της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά δημιουργείται και η γυναικεία συντροφιά. Το 1984 καθιερώνεται ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, ενώ το 1985 γίνεται το πρώτο μπαζάρ και εκδίδονται τα Πανεγύπια, το περιοδικό που διατηρεί μνήμες, ενώνει και ενημερώνει τους Αιγυπτιώτες ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1997 καθιερώνονται από την κοινωνική πρόνοια τα γεύματα αγάπης για τους 100 περίπου απόρους μας, γεύματα αυθεντικής οικογενειακής ατμόσφαιρας, γεμάτης αγνά αιγυπτιώτικα συναισθήματα. Το 4, ο σύνδεσμός μας, όπως και το σύνολο των Αιγυπτιωτών, δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα. Αφού τόσο αδόκητα πέρασαν τις πύλες της αιωνιότητας, τόσο ο Πατριάρχης της Αγάπης Πέτρος ο Ζήτα, όσο και οι εκλεκτοί φίλοι για χρόνια συνεργάτες μας, Γιώργος Κενουδάκης, Πάδροχος Παπαστεφάνου και Γιώργος Μαύρος. Ερχόμαστε στο καλοκαίρι του 2012, οπότε το μεγάλο όνειρο της εκβάθρου ανακαίνησης του εντευκτηρίου του Συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης υπό την προεδρία του αγαπητού Αιγυπτιώτη και πρώην Προέδρου του ΣΑΕ, κ. Αντώνη Παπαδημητρίου. Και δεν θα πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να ξεχνάμε πως τα γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη αγάπη περιβλέονται όλα και στη λέξη Αιγυπτιώτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, όταν το 1983, πριν δηλαδή 20 χρόνια, γιορτάζαμε με ανάλογες εκδηλώσεις τα 60 χρόνια, υπήρχε μια ανάταση για ό,τι ελπιδοφόρο και ευχάριστο οπωσδήποτε γινόταν τότε, συνέχεια και μέλλον στο φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και όποιο άλλο έργο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών.
Από πίσω με νέο ενδεκτήριο όπως ακούστηκε και όλα έμοιαζαν και ήταν πράγματι ικανοποιητικότατα. Σήμερα παρά τις δυσκολίες φτάσαμε πιστοί, φίλοι, μέλη, οπαδοί θα έλεγα, παρόλο που δεν ταιριάζει απόλυτα ο όρος, να γιορτάζουμε τα 80 χρόνια του συνδέσμου και ευχόμαστε να τα εκατοστήσει και ακόμη παραπέρα από τους νεότερους. Να βρεθούν συνεχιστές του έργου του τόσο αξιόλογου, ιδίως στο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό τομέα. Είναι τούτη η στιγμή η κατάλληλη να θυμηθώ τους ιδρυτές από τον Αντώνη Μπενάκη που ακούστηκε, που ίδρυσε την πρώτη μορφή στις αρχές της δεκαετίας του 30, να θυμηθώ τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων μέχρι τα παρόντα μέλη και ιδιαίτερα το θεμελιωτή του Συλλόγου και του παρόντος Εντευκτηρίου και πολλών άλλων, αείμνηστο Δημήτρη Χαρητάτο. Εύχομαι στην παρούσια διοίκηση με την πρόεδρο της, την κυρία Κρυστάλλο Τρίτη, κάθε καλό και υγεία και προσκοπή και δραστηριότητα και οπωσδήποτε να προχωρήσουν επάξια αυτό το τεράστιο έργο. Σε όλους τους εργαστέντες, οι εργαζόμενους, στο σύνδεσμο, στη γραμματεία, σε άλλες υπηρεσίες, κυρίες και κύριοι, εύχομαι υγεία και προκοπή και σε αυτούς πλήρη δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση, ιδίως των αναξιοπασχόντων μελών μας και όλων φυσικά. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια αναφορά, είναι ιστορικά ενδιαφέρουσα. Το ίδρυμα εδώ, κύριε καθηγητά, κύριε Μανάφη, έχει σχέση με τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Η αείμνηστη αρχόντισσα, η Ιουλία Ευγενίδη Χριστομάνου, σύζυγος του άλλοτε διοικητή του Μάξ Χριστομάνου, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, υπήρξε αδελφή του Ευεργέτη Ευγενίδη. Και όλοι οι κατιόντες, μέχρι σήμερα ζουν κάποιοι εδώ και έξω, έχουν σχέση με τον ελληνισμό στην Αίγυπτο. Επομένως, συμβάλλατε το ίδρυμά σας αρκετά στον ελληνισμό της Αιγύπτου και αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ για την πρόθεσή σας. Ξεκίνησα με την πρόθεση να αναφερθώ σε τι σημαίνει ο σύνδεσμος για μένα. Ακούγοντας όμως όλους τους προλελήσαντες και τα ενδιαφέροντα τα οποία είπαν, άλλαξε γνώμη και θα μιλήσω για κάτι το οποίο πιστεύω να είναι πολύ πιο επίκαιρο. Τι είναι ο σύνδεσμος Αιγυπτιωτών, έτσι, άρχισε να σκέφτομαι. Τι είναι ο σύνδεσμος Αιγυπτιωτών, γιατί είμαστε εμείς όλοι εδώ πέρα μαζί. Γιατί έχουμε κάτι κοινό, και αυτό το κοινό που έχουμε είναι μια αντίληψη για τον τρόπο ζωής. Ένας τρόπος προσλήψεως του πολιτισμού, του ελληνικού και του παγκόσμιου. Όπως με την έννοια που έδεισε ο Πασκάλ Λαμή, Ευρωπαίος μπορεί να είναι και ο Νέος Ζηλανδός, με την ίδια έννοια Ευρωπαίος μπορεί να είναι και αυτός που δεν γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Και αυτή οι άνθρωποι, που πολλοί από τους οποίους είναι πιο Αιγυπτιώτες από πολλούς που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, γιατί έχουν πιο πολύ την έννοια αυτή που είπα του πολιτισμού που μοιραζόμαστε εμείς όλοι εδώ πέρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι η πρόκληση. Εάν θέλουμε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του συνδέσμου, όλο μάλλον τα 160 χρόνια του συνδέσμου, πρέπει να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και πρέπει να προσεγγίσουμε κυρίως τους νέους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω εκεί, εδώ τους έχετε δάλει πολύ μακριά. Στο τέλος, δείχνει τον ελληνικό λόγο. Αυτοί έπρεπε να είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί έπρεπε να μιλήσουν. Εμείς όλοι εδώ πέρα, ειδικά οι τέσσερις πρώην πρόεδροι, έχουμε ένα όριο ηλικίας λόγω νεότερο, νομίζω, και ψάχνετε 60. Λοιπόν, η πρόκληση, το αποτέλεσμα αυτή τη σημερινή τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο συγκινητική μέρα, να είναι να κάνουμε ένα προσκλητήριο στη νέα γενιά, να φέρουμε νέους ανθρώπους. Και για να έρθουν νέοι άνθρωποι, πρέπει να ενημερωθεί και ταυτόχρονα χαίρομαι και λοιπά που το λέω, πρέπει να ενημερωθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Πρέπει και ήδη έχουμε κάποιους νέους, εδώ βλέπουμε έναν παρόντα, αλλά ένα δεν φτάνει, νομίζω ότι συμφωνείς έτσι. Λοιπόν, πρέπει να είναι η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι νέοι. Αν έχει πλειοψηφία, μια σημαντική. Ένα σημαντικό αριθμό από νέα παιδιά. Και όταν λέω νέα παιδιά, εννοώ παιδιά κάτω των 40, έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Εύχομαι λοιπόν, μακαριότατε, να έρθετε ξανά στα άλλα 20 χρόνια, να δώσει ο Θεός
χρόνια να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 100 χρόνια του Συνδέσμου με μια εντελώς καινούργια παράταξη ανθρώπων εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, παρακολουθώντας την ιστορική διαδρομή του Συνδέσμου μας, που τόσο εύκολα και παραστατικά παρουσίασε ο αγαπητός φίλος και επί χρόνια σεβάς μου συνεργάτης Νίκος Νικηταρίδης, στο νόμο μου ήρθαν δεκάδες αναμνήσεις των 20 και πλέον χρόνων που πέρασα στα διοικητικά δρόμια του Συνδέσμου. Χαρές και λύπες, ενθουσιασμοί και απογοητεύσεις, χαμόγελα και δάκρυα, μα πάνω απ' όλα η χαρά και η ικανοποίηση της προσφοράς στο σύνδεσμό μας. Προσωπικές στιγμές μιας δικής μου επιπτώτικης ζωής, συνυφασμένες με την τόσο πλούσια πορεία των πρόσφατων χρόνων του Συνδέσμου. Είναι αλήθεια ότι κάποιες στιγμές ήταν σαφώς πιο έντονες από τις άλλες, μα δύσκολα πράγματα θα τις ξεχώριζα από τις υπόλοιπες, τις απλές καθημερινές στιγμές του ενδεκτήριού μας, τις συζητήσεις, τις επαφές με όλους τους αγαπητούς συνεργάτες, τους φίλους, τα αγαπητά μέλη, με όλους εσάς. Ταξιδεύω στο 2002, όταν η ζεστή αγκαλιά του Συνδέσμου μας δέθηκε το Σύνδεσμο Ελλήνων Συνταξίουχων της Διεύρωσης του ΣΟΕΣ, όλους εκείνους που εργάστηκαν για την εύρυθμη λειτουργία μιας τόσο σημαντικής για το παγκόσμιο εμπόριο διόλυμας. Ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά πλάι στους Αιγυπτίους, για τους Αιγυπτίους και για την δεύτερη πατρίδα μας. Και τέλος, με δάκρυα ψυχής θυμάμαι το 2004, όταν η πτώση του Σινού μας έρισε το αγαπητό πατριάρχη Πέτρο, όπως και τους φίλους και αδελφούς μας Γιώργο Ξενουδάκη Μαύρο, Γιώργο Μαύρο και Πάτρο Προποπαστεφάνου και άλλους 15 εκλεκτούς φίλους. Και κοντά σε αυτή τη θλιβερή θύμηση, όπως συμβαίνει στη ζωή, ακολούθησε μια ευχάριστη. Ο Σύνδεσμος μόνος με μεγάλη χαρά καλωσόρισε την πανάξια εκλογή του σημερινού προκατηθειμένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας του κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, που έχουμε την τιμή να παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας και ο οποίος με τιμά με την αγάπη και τη φιλία του. Κολλήσαν τα χαρτιά. Αυτές και άλλες πολλές στιγμές έχω να θυμάμαι από το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, το σύνδεσμό μας που με τις αξιέπαινες προσπάθειες του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει να προσθέτει λιθαράκια στη σπουδαία ιστορία των 80 αυτών χρόνων. Οι θερμότερες ευχές μου λοιπόν για τη σημερινή επέτειο του Συνδέσμου μας, είμαι πάντα δίπλα σας και η αγάπη μου μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητά μας μέλη, αγαπητοί συμπατριώτες, καλώς ήρθατε σε αυτή μας τη γιορτή. Το ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχουμε, λειτουργούμε και δρούμε διατηρώντας και διαδίδοντας την παράδοσή μας, πολιτιστική και κοινωνική, είναι θαυμαστό και είμαστε περήφανοι. Όμως οι συνθήκες άλλαξαν. Οι καιροί είναι δύσκολοι, πολύ δύσκολοι. Και τα δύσκολα χρειάζονται δυναμική αντιμετώπιση. Τα δύσκολα φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Ο ένας βρίσκει στήριγμα στον άλλον. Με τον κοινό αγώνα, με την κοινή δράση, τρέφεται η αισιοδοξία για το μέλλον. Έτσι κι εμείς, με αίσθημα ευθύνης, προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεργασία με όλους τους Αιγυπτιώτικους συλλόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με το Πατριαρχείο μας και με τις ελληνικές κοινότητες στην Αίγυπτο. Μεγάλη ανάσα πήραμε το 2012 με τη χορηγία του Κοινοφελού Ιδρύματος Αλέξανδρος Θωμάσης και ανακαινίστηκε το εντευκτήριό μας και σήμερα το χαιρόμαστε όλοι. Και με τη χορηγία του Ζέμπους Κωνσταντίνου και Ελένης Οικονομίδη από την Αυστράλια. Ναι, μάνα εξ ουρανού.
Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να προσελκύσουμε τις νεότερες γενιές. Είναι θέμα που μας απασχολεί. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας για μας. Η παροχή υποτροφιών και βραβείων, η ενημέρωση και η φροντίδα για τη συμμετοχή τους και παρακολούθηση σε συνέδρια και σεμινάρια είναι μία κάποια αρχή. Έχουμε προγραμματίσει κάποιες άλλες δράσεις και ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευπρόσδεκτες είναι όλες οι προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς πήραμε τη σκητάλη. Προχωρήσαμε ως εδώ. Είναι χρέος μας, είναι επιταγή μας να παραδώσουμε με τη σειρά μας την πολύτιμη αυτή σκητάλη στους νεότερους. Είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. 1933, 2013, 80 χρόνια δράσης και προσφοράς ή προσφοράς και δράσης. Είναι κατόρθωμα. Για το κατόρθωμα αυτό δούλεψαν οι κατά καιρούς πρόεδροι, οι κατά καιρούς μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα απλά μέλη που τους πλαισίωναν στις διάφορες επιτροπές. Αυτούς τιμούμε σήμερα. Σήμερα, στις 13 επιτροπές μας, 125 μέλη μας προσφέρουν κόπο και χρόνο. Είναι λοιπόν άξιοι για ένα θερμό χειροκρότημα. Από πάλι ψηλά και με αισιοδοξία ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και σε εσάς τώρα καλές γιορτές.
χορός, παιχνίδι, γέλια και επιστροφή στο σπίτι. Όταν μεγάλωσα λίγο, άρχισαν γνωστές δικαιολογίες. Δεν θέλω να πάω. Αυτά τα πάρκα είναι για μικρά παιδιά. Οπότε σταμάτησε και η παπή μου μαζί. Στην εφηβεία, το Δεκέμβριο του 1993, θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει ότι θα γίνει μια συνάντηση στο σύνδεσμο για νέα παιδιά ηλικιωτών και αν ήθελα να συμμετέχω. Δεν θα σας κρύψω ότι δυσανασχέτησα. Ποιος ο λόγος να πάω κι εγώ? Τελικά του έκανα τη χάρη και βρέθηκα στο δευτήριο μαζί με άλλους 30 περίπου νέους στην ηλικία μου. Η πρόσκληση ήταν από την τότε Γενική Γραμματέα και τωρινή Πρόεδρό μας, Κρυστάλλο Τρίνη. Με αρκετές αμφιβολίες μπορώ να πω οι περισσότεροι, αλλά και αρκετή περιέργεια, ακούσαμε το σκοπό της συνάντησης. Ο Σύνδεσμος χρειάζεται νέους ανθρώπους για να συνεχίσουν το έργο του. Νέο αίμα, νέες αντιλήψεις, νέες ιδέες. Δεν θα αναφερθώ στη δράση του τμήματος αυτά τα 20 χρόνια. Θα σας πω ότι εκείνη την ημέρα ένιωθα σαν να πήγαινα πρώτη μέρα στο σχολείο. Τι με περιμένει σκέφτηκα. Η Αίγυπτος για μένα ήταν η χώρα που γεννήθηκαν οι γονείς μου. Ήταν η χώρα που πηγαίναμε διακοπές στα καλοκαίρια να δούμε τον παππού. Ήταν οι αναμνήσεις τους. Και ξαφνικά, μέσα από το τμήμα νέων, είναι τη δική μου Αίγυπτος. Οι δικές μου αναμνήσεις. Νέοι φίλοι μπαίνουν στη ζωή μου. Φίλοι καρδιάς. Άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με τις ίδιες αξίες από Αιγυπτιώτες γονείς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι διαβάζοντας για το ιστορικό του τμήματος νέων, παρατήρησα ότι οι νέοι του τότε είναι όλοι αυτοί που στην πορεία του χρόνου συνέβαλαν στην εδραίωση του συνδέσμου. Χωρίς να αναφέρω ονόματα, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους και για την κληρονομιά που άφησαν σε εμάς. Τις νεότερες άνθρωποι εμείς, οι νέοι ηλικιώτες, που αν και αρκετοί από εμάς δεν γεννηθήκαμε στην Αίγυπτο, την νιώθουμε ως δεύτερη πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού που με επέλεξαν και μου έδωσαν την τιμή και τη χαρά να εκφραστώ σήμερα στη γιορτή των 80 χρόνων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων και να προσθέσω κι εγώ ένα λιθαράκι στην ιστορία των Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα. Η δραστηριότητά μου μέσα στο Σύνδεσμο ξεκίνησε στην ηλικία των 14 χρόνων. Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη για το νέο μου ξεκίνημα, εφόσον είχα ακούσει τόσες ιστορίες από τους γονείς μου, από τον αγαπημένο μου παππού και γιαγιά. Μου δημιουργούσαν όλο και πιο πολύ το ενδιαφέρον να ασχοληθώ και να γνωρίσω αυτόν τον τόπο από κοντά, αλλά και την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Έτσι ξεκίνησα τη δράση μου μαζί με τους υπόλοιπους φίλους μου από το 1994 και μετά. Δραστηριοποιούμενοι, δυναμικά, πραγματοποίησαμε μια εκδρομή στην Αίγυπτο, στον τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς μας και μεγάλωσαν. Συνεχίσαμε με δραστηριότητες ψυχαγωγικές και πολιτιστικές. Το 2004 και το 2005 επισκεπτόμαστε ξανά την Αίγυπτο, αυτή τη φορά στο Κάιρο, Λούξορ, Ασουάν και Αλεξάνδρεια, αποκομίζοντας και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, ιδίως ιστορικές, αλλά και τρόπους ζωής των Αιγυπτίων και όσων Ελλήνων απόμεινα στην Αίγυπτο. Καθώς ο καιρός περνούσε και εμείς μεγαλώναμε, οι ανάγκες της καθημερινότητας πολλαπλασιάστηκαν. Ανανέωση δεν υπήρξε. Και είχε ως αποτέλεσμα να λιγοστέψουν τις συγκεντρώσεις μας και να μην έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε όσο θα θέλαμε. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι γνωρίζω, μια μεγάλη προσπάθεια πραγματοποιείται από την Επιτροπή Υποτροφιών. Εκτός από τις βραβεύσεις των νέων που περνούν στα ανώτατα και ανώτερα ιδρύματα, συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, γνωστικής και πολιτιστικής καθεία. Η τελευταία επίσκεψή μας στην Ακαδημία Αθηνών έδωσε το έναυσμα στη νεολαία μας για νέο ξεκίνημα σε ένα θέμα περιβάλλον και υγεία. Η συμμετοχή, η παρουσία των νέων ήταν εντυπωσιακή σε τέτοια θέματα. Τους καλύπτει ανάγκες της καθημερινότητας μέχρι και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αυτή η αριθμή είναι ακόμη μικρή. Θέλουμε όμως να ελπίζουμε ότι τα προγράμματα της νεολαίας και των παιδιών πρέπει να διευρυνθούν για να έχουμε συνέχεια. Πρέπει να στηρίξετε όλες τις προσπάθειές μας με συνέπεια, όχι επιφανειακά και με λόγια, αλλά με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Να προωθήσετε τα παιδιά στο σύνδεσμο δεν είναι μόνο μια πρόταση, είναι καθήκον όλων των Αιγυπτιωτών. Η κουλτούρα, η ιστορία αυτού του συλλόγου δεν μας επιτρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Η Αίγυπτος και ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια των πρώτων παιδικών μου αναμνήσεων. Έχοντας μεγαλώσει σε μια αμοιβώς αιγυπτιώτικη οικογένεια, η Μανσούρα, το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια, δεν αποτελούσαν για μένα απλά πόλη στο χάρτη, αλλά τόπους όπου εξελίσσονταν τα δρόμενα των νοσταλγικών αναμνήσεων των προγόνων μου. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Σύνδεσμος ήταν και παραμένει για μένα κάτι παραπάνω από ένα απλό σωματείο.
το εντεκτήριο, τη Οδού Μάνλη τότε, είναι ο τόπο των παιδικών που χρειάζονται πάρτι. Οι εκδρομές στην Αίγυπτο είναι οι στιγμές όπου εφηγεί η γονή μου σπουδάνεται. Το τμήμα Νέων, στο οποίο δραστηριοποιούμε από το 1993, αποτελεί έναν πόλο από τον οποίο μεταξύ άλλων απέκτησα φίλους ζωής, πολλούς εκ των οποίων βλέπω σήμερα εδώ. Έχοντας τα παραπάνω βιώματα, πάντα με προβλημάτιζε το μέλλον του συνδέσμου. Ποιος θα συμμετάσχει τα επόμενα χρόνια στο τμήμα Νέων που εμείς μεγαλώνουμε? Υπάρχει μέλλον για ένα σύνδεσμο που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με νέα μέλη λόγω της ειδικών της ελληνικής παροικίας? Πριν προχωρήσω σε κάποιες σκέψεις και προτάσεις για το μέλλον του συνδέσμου μας, θεωρώ χρήσιμη μια αναφορά σε κάποια στοιχεία σχετικά με τους οικειώτες δεύτερης γενιάς, δηλαδή εμάς που έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, που μπορούμε να αντλήσουμε από την εξαιρετική μελέτη του κοινωνιολόγου κ. Ιακωβίδη, με τίτλο Κωνσταντινοπολίτες, Οικειώτες, Μικρασιάτες και Πόντιοι στην Ελλάδα. Βάσει αυτής, τους οικειώτες δεύτερης γενιάς παρατηρείται μεταξύ άλλων ότι δεν έχουν βιώματα την Αίγυπτο, αισθάνονται οικειώτες κυρίως όσοι διαπαιδαγωγήθηκαν στα πλαίσια της οικογένειας. Αναφορικά με τη σχέση των υπηρετών δεύτερη γενιά με την υπηρετική σωματεία, αναφέρεται ότι τα σωματεία ελάχιστα επηρεάζουν μεγάλο μέρος των νέων αυτών, οι οποίοι μετέχουν σε κάποιο βαθμό σε αντίστοιχα ελλαδικά. Γενικότερα, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των συλλόγων δεν ικανοποιεί τους περισσότερους νέους. Με βάση τα ανωτέρω, προσωπική μου άποψη είναι ότι για την εξασφάλιση της επιτυχούς μελλοντικής λειτουργίας του συνδέσμου μας, θα πρέπει να κινηθούμε προς τρεις κυρίες κατευθύνσεις. Πρώτον, στην ενίσχυση της ταυτότητας των ηγετών δεύτερης και τρίτης γενιάς. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό έχετε εσείς, οι σημερινοί παππούδες και γιαγιάδες, με τις δικές σας αναμνήσεις από την Αίγυπτο, που μπορούν εύκολα να γραμμοφωνηθούν σε γλυκά αιγυπτιώτικα παραμύθια για τα εγγόνια σας. Βιβλία, μαγειρέματα, εκδρομές στην Αίγυπτο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, και φυσικά συμμετοχή στις παιδικές εκδηλώσεις του συνδέσμου, μπορούν να μετακυλήσουν στις επόμενες γενιές συνείδηση και περηφάνεια για την ηγετιώτικη καταγωγή τους. Δεύτερον, στη δημιουργία ενός πιο φιλικού για τους νέους περιβάλλοντος του σύνδεσμου ηγετιωτών, ώστε να γίνει ένας φορέας που τους εκφράζει. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό? Με εμπλουτισμό των δράσεων και εκδηλώσεων, έτσι ώστε να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των νέων. Ένας 20χρονος ηγετιώτης φυσικά έχει ενδιαφέρον να μάθει για την άλλη τα κομμάτια σε παροικία. Σε μια ελληνική κοινωνία όμως που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, πρωτίστως ψάχνει οικονομικούς και δημιουργικούς τρόπους απασχόλησης και απαντήσεις για το παρόν και το μέλλον. Ας το προσφέρουμε λοιπόν διαλέξεις από επιτυχημένους οικειώτες επαγγελματίες σχετικά με τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, σύγχρονης μορφής πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, δημιουργικούς διαλόγους για την οικονομική κρίση και την ανεργία. Είναι ευνόητο ότι τα ανωτέρα δεν αρκεί να γίνονται πλέον από τα πανηγύρια. Πρέπει να δώσουμε βάση σε σύγχρονες μορφές ενημέρωσης όπως το ίντερνετ και τα social media, Facebook, Twitter κτλ., που προσφέρουν μαζική και άμεση πληροφόρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κρούπ του συνδέσμου, το οποίο δηλαδή δημιουργήσαμε κάποιοι φίλοι πριν περίπου 4 χρόνια, έχει σήμερα 1.500 μέλη και λαμβάνουμε αιτήσεις από περίπου 10 άτομα ετησίως, εκ των οποίων η πλειοψηφία των οποίων είχε ελάχιστες γνώσεις για το σύνδεσμο. Τρίτη και πλέον σημαντική κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε, θεωρώ την εξωστρέφεια. Είναι αλήθεια ότι πολλά έχουν αλλάξει από τις συνθήκες που κρατούσαν όταν ιδρύθηκε ο σύνδεσμο πριν από 80 χρόνια. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο σύνδεσμος πράγματι κατάφερε να επιτύχει την συντριπτική πλειοψηφία του σκοπού του. Οι συνθήκες όμως που προανέφερα καθιστούν επιτακτική, σταδιακή αλλαγή του ρόλου του συνδέσμου και την επικέντρωση των δράσεών του σε ένα πρωταρχικό καταστατικό του σκοπό, τη διάσωση του πνεύματος και της ιστορίας του ελληνισμού στην Αίγυπτο. Προκειμένου να γίνει αυτό, απαιτούνται κατά την άποψή μου γενναία ανοίγματα στην ελληνική κοινωνία, μεγάλη μερίδα της οποίας, ακόμα και σήμερα, δυστυχώς αγνοεί την αναλογική διαφορά της λέξης Αιγυπτιώτης και Αιγύπτιος. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Με τη οργάνωση εκδηλώσεων εκτός του εντεκτηρίου και τη διαφήμιση πραγματοποίησης του σε πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με συμμετοχή σε δράσεις άλλων κοινοτοπικών φορέων, με ενίσχυση της καταγραφής και διάσωσης της ιστορίας των Αιγυπτιωτών μέσω βιβλίων, ντοκιμαντέρ και διόχη και κινηματογραφικών ταινιών. Με παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή, αναφορικά με θέματα που άπονται το ευρύτερο ενδιαφέρον των ηλικιωτών, όπως για παράδειγμα την υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας ή τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, που πρώτοι εμείς που ζήσαμε σε ένα ξένο τόπο και αγαπηθήκαμε από ένα ξένο λόγο που έπρεπε να καταδικάζουμε. Τέλος, με την τολμηρή αλλαγή του καταστατικού, έτσι ώστε να είναι αφιερέστερη η γραφή μελών μη ηλικιωτών και η κατάργηση του κολλήματος που εκλέγεστε για τα μέλη μη ηλικιώτες. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, οι απόψεις και προτάσεις που μπορούν να ελεγχθούν για το παρόν και το μέλλον του συνδέσμου μας δεν μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως στα πλαίσια μας ολιγόλητης της ομιλίας. Το μήνυμα όμως που σήμερα εμείς θα θέλουμε να δώσουμε είναι ότι η προσπάθεια των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών
Η στήριξη των ιδιωτικών φορέων και η αγάπη των μελών του συνδέσμου δεν έχουν πάει κανένα. Τα παιδιά του εμπιστηρίου Σοφού Μάρνη, οι έφηβοι του δραστήριου του Τμήματο του 1993, εμείς, οι Αιγυπτιώτες δεύτερη γενιά, είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια του συνδέσμου μας. Ευχόμενοι, αλλά και πεπισμένοι παράλληλα, ότι με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τα χρόνια αυτά θα είναι πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. Με τις ελληνικές αρχές, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τις αιγυπτιακές αρχές στην Ελλάδα και Αίγυπτο, τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου και τέλος με τους αιγυπτιώτικους συλλόγους και ενώσεις. Το μουσικό κομμάτι που πλαισιώνει αυτή την ενότητα είναι από τη χοροδία του συνδέσμου μας με τίτλο «Εξανθούλα». Ο σύνδεσμος θεωρεί ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη ψυχής. Και φροντίζει πάντα οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις να έχουν ποιότητα, ποικιλία θεμάτων, έτσι ώστε να κινούν το ενδιαφέρον των μελών και φίλων. Πολλές προσωπικότητες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, σκηνοθέτες και άλλοι, μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και με τις ομιλίες τους. Τρία παγκόσμια συνέδρια έχουν διοργανωθεί από το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων τα έτη 1984, 1992 και 2001 με μεγάλη επιτυχία. Θυμιότυπα από τη δράση του Τμήματος Νέων. Θεατρικές παραστάσεις του 1977 και του 1987. Το 1993 ξαναδημιουργείται Τμήμα Νέων με μακρόχρονη πορεία σχεδόν 20 χρόνων, με πολλές εκδηλώσεις του ενεργητικού του και παρακολουθείτε μικρό δείγμα αυτό. Δεν θα υπήρχε ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων χωρίς τους ανθρώπους που τον βοηθούν και τον στηρίζουν αφιλοκριτώς. Γι' αυτό και τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια τιμούν παλιά μέλη τους και μέλη του συνδέσμου για τη συνεισφορά τους. Βλέπετε ένα μικρό δείγμα από άνθρωπους που τιμήθηκαν κατά τη διάρκεια των 80 χρόνων του συνδέσμου μας. Βασικό κομμάτι του συνδέσμου είναι οι επιτροπές που εργάζονται για τους σκοπούς του. Κάποιες από αυτές είναι η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, η Επιτροπή Πολιτιστικών και Χοροδίας, η Επιτροπή της Γυναικείας Συντροφιάς και η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων. Τώρα θα τιμήσουμε δύο λεπτά μέλη του συνδέσμου μας για την προσφορά τους προς τις Αιγυπτιώτες Έλληνες. Είναι η Μαρία Μιχαηλίδου.